ανακοινώσεις για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς αυτοπαραγωγής και το διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος στο νησί, αλλά και έργα 200 εκατομμυρίων ευρώ που θα αναβαθμίσουν το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, είχε στη βαλίτσα του φτάνοντας στην Κρήτη για να συμμετέχει στο 5ο Παγκρίτιο Ενεργειακό Συνέδριο και τη Διεθνή Έκθεση Ενέργειας για την Ελλάδα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας. Δίνουμε τη δυνατότητα με το νομοσχέδιο το οποίο θα ψηφίσουμε τις επόμενες δύο εβδομάδες σε μικρούς παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 500 κιλοβάτ να μπορούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύως 100 μεγαβάτ και επίσης σε αυτοπαραγωγούς, άρα σε επαγγελματίες, σε εταιρείες μεταποίησης να μπορούν να κατασκευάσουν φωτοβολταϊκά μέχρι 40 μεγαβάτ συνολικής ισχύως για να μπορέσουν να μειώσουν και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα αλλά και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο κύριος Κρέκας εξήγησε ότι οι διαδικασίες για να ενταχθούν ιδιώτες στη διαδικασία των φωτοβολταϊκών σταθμών θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο, με τις διαδικασίες ωστόσο να εξηγεί ότι δεν θα επιδέχονται οποιασδήποτε παρερμηνίας. Αυτό θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο με την έναρξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου θα γίνουν οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους και θα υπάρχει απόλυτη διάβγεια στην προτεραιοποίηση και στην ιεράρχηση των αιτήσεων. Από τα 200 εκατομμύρια που ανακοίνωσε για έργα στο νησί, μέσα στην επόμενη τετραετία, τα 73 εκατομμύρια αφορούν το Ηράκλειο, πάνω από 64 εκατομμύρια για τα Χανιά, 39 εκατομμύρια για το Ρέθυμνο και 34 εκατομμύρια για τον Άγιο Νικόλαο. Τα επόμενα 4 χρόνια θα επενδυθούν 200 εκατομμύρια ευρώ στην Κρήτη για την αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου του ΔΔΕ, ώστε να μπορούν πρώτον και να μπουν περισσότερες σάπες στο σύστημα, αλλά και να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος του νησιού. Επίσης, η μεγάλη διασύνδεση περιμένουμε να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023. Η μικρή διασύνδεση ήδη λειτουργεί πια και σταθερά έχει στο σύστημα του νησιού περίπου τα 70-80 ΜΒ ανά ώρα. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη και βέβαια η Κρήτη τα επόμενα χρόνια θα βιώσει πραγματικά πολύ ισχυρούς αναπτυξιακούς ρυθμούς. Ο κύριος Κρέκας δήλωσε ότι άμεσα θα λυθούν τα όποια προβλήματα με τους δασικούς χάρτες, ανακοινώνοντας ότι συστήνονται τριμελή συμβούλια επίλυσης διοκτησίας, όπου αρκεί οι πολίτες να καταθέτουν τίτλους οι οποίοι ανάγονται σε ημερομηνίες πριν από την 1η Εβδόμου του 2001. Στο νομοσχέδιο το οποίο αύριο καταθέτουμε στη Βουλή προς συζήτηση και προς ψήφιση, συμπεριλαμβάνεται διάταξη που επιλύει το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην Κρήτη και στις άλλες περιοχές της Ελλάδος βέβαια, όπου δεν τεκμέρεται η κυριότητα του δημοσίου ανάλογα με το χαρακτήρα της έκτασης. Ότι η Κρήτη μπορεί να είναι πρώτη στις ενεργειακές εξελίξεις, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, ενώ η πρώην Υπουργός Εξωτερικών και Βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Πακογιάννη εξήγησε γιατί η Κρήτη εκτός των άλλων αποτελεί και ενεργειακό σταυροδρόμι. Η Κρήτη ήταν πάντοτε το σταυροδρόμι. Σταυροδρόμι πολιτισμών, σταυροδρόμι εμπορίου. Σήμερα η Κρήτη βάζει τα θεμέλια για να γίνει και ένα σταυροδρόμι ενέργειας. Αυτός είναι ένας ρόλος στον οποίο με πολύ μεγάλη χαρά θα παίξουμε. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεσμεύτηκε πριν από 2 χρόνια ότι στην Κρήτη θα γίνουν σημαντικά πράγματα, ξεκινώντας από το ΒΟΑΚ, προχωρώντας τα φράγματα, προχωρώντας το καλώδιο το ενεργειακό με την Πελοπόννησο και το δεύτερο με την Αττική. Νομίζω ότι είναι 3 εμβληματικά έργα τα οποία θα αλλάξουν την ποιότητα ζωής στην Κρήτη. Εκτιμούμε ότι η Κρήτη μπορεί πραγματικά να αποτελέσει ένα κόμβο ενέργειας για όλη τη Μεσόγειο.